Συνέχεια με ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Ιχαλίας, θέλοντας φέτος η Δημοτική Αρχή να δημιουργήσει ένα νέο πολιτιστικό θεσμό για τον τόπο, διοργανώνει το δεύτερο ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού στον προαύλιο χώρο της Πατρικής Οικίας Μαρίας Κάλλας. Δημιουργώντας μια βραδιά όπερας, μια βραδιά πολιτισμού, θα πω εγώ, στη μνήμη της μεγάλης δίβας, της Μαρίας Κάλλας, αποφασίσαμε από πέρσι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, ώστε κάθε χρόνο στα τέλη Αυγούστου με αρχά στη Σεπτέμβρη να γίνεται αυτή η εκδήλωση προς τιμήν της, διότι πιστεύω ότι το δικαιούται και δικαιούται και άλλα πολλά, διότι έχει κάνει γνωστό τον τόπο μας με αυτές τις παρεμβάσεις, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και σε όλο τον κόσμο. Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ θα τραγουδήσει η σοπράνο Καταρίνα Παλαιολόγου, ενώ στο πιάνο θα την συνοδεύσει η σολίστ Μαρία Παπαπετροπούλου. Κατά την εκδήλωση θα ακουστούν τραγούδια και άριες που θα μας ταξιδέψουν στον ονειρικό κόσμο της όπερας και θα ομορφύνουν ακόμα περισσότερο την καλοκαιρινή μεσηνιακή βραδιά. Πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο μέλλον. Θα δώσουμε τη δυνατότητα πολύ σύντομα να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η πατρική οικία της Μαρίας Κάλλας, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η αξιοποίηση του τουριστικού άξονα, επαναλαμβάνω και το λέω πάλι, από βορρά ξεκινώντας από τον Επικούριο Απόλλωνα, που και εκεί δώσαμε μια βραδιά, παρουσιάσαμε μια βραδιά αρκετά καλή με αρκετό κόσμο παρά το τσουχτερό κρύο που υπήρχε, και προχωρούμε τώρα για το Σάββατο στις 25 του Αυγούστου, ώρα 9, θα επαναληφθεί το ίδιο στην πατρική οικία της Μαρίας Κάλλας, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα αφήσει το αποτύπωμά της. Θα πρέπει τέλος να υπογραμμιστεί πως κατά την εκδήλωση θα γίνεται συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας, ρούχων και υποδημάτων από την Τράπεζα Αλληλεγγύης της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιχαλίας, με σκοπό τη διανομή τους σε άπορες οικογένειες.